Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση. Στη σημερινή ενημέρωση, λοιπόν, θα κάνουμε μια ανάλυση τη αγορά και όσων πληροφοριών έχουμε διαθέσιμε αυτή τη στιγμή για να κρίνουμε για το πώ θα συνεχίσει ε, η αγορά από εδώ και πέρα. Οπότε, σήμερα θα κάνουμε τι δικέ μου αναλύσει, όχι οικονομικέ ή επενδυτικέ συμβουλέ και θα δούμε μαζί, λοιπόν, πώ θα κινηθεί η αγορά σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε διαθέσιμε τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Έτσι. Διότι η αγορά είναι αρκετά δύσκολο να να την να αναλύσει κάποιο και να καταλάβει με ακρίβεια πότε θα ανέβει και πότε θα πέσει, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί και διαφορετικοί δείκτε που ε, χρειάζεται να, να παρακολουθήσει κάποιο συνέχεια για την αγορά των ηλεκτρονομισμάτων για να καταλάβει πώ θα κινηθεί. Και φυσικά υπάρχουν και κρυφέ ατζέντε που δεν μπορεί να τι προβλέψει και μπορεί να αλλάξουν την πορεία ε, σε λίγε ώρε ή σε λίγε μέρε. Μπορεί να αλλάξουν σημαντικά την πορεία τη αγορά. Όμω θα κάνουμε αναλύσει λοιπόν σύμφωνα με αυτά που έχουμε διαθέσιμα μέχρι στιγμή και με αυτό που μπορούμε να να δούμε και πρέπει να παρακολουθήσετε λοιπόν όσο πιο ε, συχνά γίνεται την όλη εξέλιξη συνεχώς ανεβάζω αναλύσεις ε, και ε, ε, εξελίξεις λοιπόν για την αγορά στο κανάλι το έχετε δει περισσότερο αρκετέ φορές λοιπόν και συνεχίστε να παρακολουθήσετε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ε, παρακολούθηση και ενημέρωση των κρυπτονομισμάτων και αναλύσει και πολλά άλλα. Είδαμε λοιπόν μια πτώση σήμερα σε σύγκριση με χθε 3,9% είδαμε το bitcoin στα 44,4 το χαμηλότερο νομίζω που έφτασε η οποία λοιπόν πτώση αυτή δείχνει μέχρι στιγμή μια φυσιολογική διόρθωση διότι αναχρονικά, τακτικά χρονικά διαστήματα γίνονται τέτοιες διορθώσεις, γίνονται πάντα διορθώσεις από 5 έως 10 αν μιλήσουμε τουλάχιστον για το Bitcoin και το Ethereum. Τα υπόλοιπα μπορούν κάποιε φορέ να κάνουν και μεγαλύτερη διόρθωση. Αλλά έστω λοιπόν αυτά τα δύο, είτε α πάρουμε το Bitcoin, ένα 5 με 10% είναι μια φυσιολογική διόρθωση για να γίνει. Και μετά φυσικά μπορεί να επανέλθει η αγορά και να συνεχίσει. η ερώτηση είναι γιατί δεν σπάμε το φράγμα των 48.000 το του bitcoin, γιατί βρίσκει εκεί μια αντίσταση και δεν πάει προς τα πάνω και αν θα πάει λοιπόν και η αγορά προς τα κάτω τι πιθανότητα έχει να, να πάει ξανά κάτω από τις 40.000 και να οδηγήσει λοιπόν σε μια πτώση οι Πληροφορίες που έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμή είναι οι εξή. Σύμφωνα λοιπόν με το ξαναδείχνω το δίκτυο και θα πρέπει να το δείχνω συνέχεια και πρέπει να το παρακολουθείτε και εσεί συνέχεια. Ε, όσο αφορά λοιπόν το Fear and Greed Index έχουμε ξανά στο 73 λοιπόν, σήμερα βασικά έχουμε στο 73, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και χθε στο 72, αλλά λοιπόν έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση προς, την, προς τον ενθουσιασμό της αγοράς και τη θετικότητα της αγοράς, αλλά λοιπόν δεν έχουμε κάποια άμεση απειλή αυτή τη στιγμή που να πει ότι θα οδηγήσει σε κάποια χειροτέρευση της αγοράς κάποια μεγάλη απειλή. Έχουν, έχουμε ακούσει αρκετά για νόμου στην Αμερική και επιθέσει από εκείνα και διάφορα τέτοια από τι προηγούμενε εβδομάδε και μήνε. Αυτή τη στιγμή όμω δεν έχουμε κάτι φρέσκο που να απειλεί αυτή τη στιγμή την αγορά. σα ίσα έχουμε λοιπόν μια απόφαση, μια, μια πρόταση μάλλον του ε, δικαστηρίου τη Κίνα, η οποία λέει ότι το Bitcoin είναι virtual property και, και είναι προστατευμένη από τον νόμο. Έτσι, κάτι θετικό λοιπόν και από αυτό το οποίο εντάξει δεν ξέρω πόσο πραγματικά επηρεάζει την αγορά αλλά μόνο θετικό είναι δηλαδή αρνητικό δεν είναι αυτό έτσι και έτσι και αλλιώς ε, έχουμε λοιπόν ε, και άλλη μια ανάλυση από τον Plan B ο οποίος είναι διάσημος σχετικά με τι αναλύσει του bitcoin ο οποίος προβλέπει λοιπόν ότι και μιλάει λοιπόν ε, με λίγα λόγια για τη συνέχιση του bull run φυσικά με διωθώσεις και με ups and downs αλλά μιλάει λοιπόν για τη συνέχιση του Bull Run. Ε, και ε, σύμφωνα λοιπόν με, με τι δικέ μου αναλύσει και μόσα βλέπω βλέπουμε μέχρι στιγμή για να σπάσει τώρα και να συνεχίσει προ τα πάνω χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και να φτάσει λίγο πιο ε, πάνω. Λοιπόν, ο ενθουσιασμό και να, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία στην αγορά και να ανέβει. Τώρα, επειδή συμβαίνουν λοιπόν πολλά πράγματα και αναμένεται τώρα προ το τέλο Αυγούστου να, να αυξηθεί διότι ε, πάντα στα επιχειρηματικά και στι επενδύσει προ τα τέλη Αυγούστου και αρχέ Σεπτεμβρίου. Αρχίζουν λοιπόν, υπάρχουν πλάνα, υπάρχουν ατζέντε και αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει η αγορά. Αναμένεται λοιπόν να υπάρχει κάτι εκεί. Βέβαια, ε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να παίρνουν μεγαλύτερη δύναμη, αν το συγκρίνουμε αυτό με το προηγούμενο Bull Run. Βλέπουμε λοιπόν να παίρνουν μεγαλύτερη δύναμη τα διάφορα altcoins όπω Cardano και Binance Coin και Ethereum και, ε, και Solana και Polkadot κτλ. παίρνουν μεγαλύτερη δύναμη λοιπόν από ό,τι είχε το bitcoin την προηγούμενη φορά, που αυτό είναι καλό, έτσι, όσο συνεχίζουν τα altcoins, διότι οι περισσότερο είναι στα altcoins. Και η μεγαλύτερη απόδοση πάντα είναι στα altcoins πλέον. Και για όσους ε, συνεχίζουν να ανησυχούν για την Binance, έχουν να πω το εξή. Ε, η Binance καταρχήν ε, προσέλαβε πρώην IRS officer να τον βοηθήσει, λοιπόν, να βοηθήσει την Binance με το money laundering, τα, κάτι το οποίο είναι καλό, διότι έχει προσλάβει κι άλλους, κι άλλους πολύ καλούς και ικανούς ανθρώπους, και σκεφτείτε λοιπόν το εξή, ότι η Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και αν κοιτάξουμε τα top 10 εδώ, στο, τα, ανταλλακτήρια, λοιπόν, τα top 10 μεγαλύτερα ανταλλακτήρια στον κόσμο και συγκρίνουμε λοιπόν το trading του 24 ωρο που κάνουν κάθε 24 ώρο, το, η Binance έχει μεγαλύτερο trading από τα υπόλοιπα, συνολικά λοιπόν, εάν συγκριθεί με τα υπόλοιπα 9, έχει μεγαλύτερο trading volume ανά 24 ώρο από ό,τι έχουν όλα τα υπόλοιπα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι κάνει, κάνει 29 δις το 24 ώρο και επειδή υπάρχουν και κάποια signals που λένε τις κινήσεις που πάνε προς την Binance, ε, κάθε μέρα μεταφέρονται 40, 50, 60, 20 εκατομμύρια ε, από ανθρώπου, από μεγάλε φάλαινε φυσικά, από μεγάλου επενδυτέ, προ την Binance. Έτσι. Και εμεί ανησυχούμε για τα 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ευρώ για το αν είναι ασφαλέ ή όχι στην Binance. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα να επηρεάζεστε από τι αρνητικέ news λοιπόν, που υπάρχουν γύρω από την Binance και να μην αξιοποιήσετε τι δυνατότητε. Διότι αυτό, αυτά τα news πάντα επηρεάζουν μόνο ε, τους ε, νέους στην αγορά τους οποίους δεν μπορούν να κατανοήσουν ή αυτούς που βοβούνται πάρα πολύ για τα, για κεφάλαια και είναι και μέρος της στρατηγικής για να ρίξουν trading και να ρίξουν την αγορά να ξαναγοράσουν και να συνεχίσει η αγορά. Και είναι κρίμα να γίνεστε μέρος σε αυτού του, αυτής της προπαγάνδας και να, ε, και να μην αξιοποιήσετε την, την Binance, το μεγαλύτερο ανταλλαγείο με τι καλύτερε επιλογέ που δίνει αυτή τη στιγμή. Το Solana τώρα έχει δώσει αρκετά τι τελευταίε ημέρε. Εκτοξεύτηκε βασικά ε, αυτές αυτέ τι μέρε από τι ε, 11, από τις 10 Αυγούστου και συνεχώ βασικά έχει μια ανωδική πορεία από τον Ιούλιο με το που ανέβηκε η αγορά. Είχε μια πάρα πολύ καλή απόδοση και συνεχίζει προ τα πάνω. Βέβαια, ε, το ανεβάσανε τα, οι θεσμικοί με μεγάλες ε, επενδύσεις πάνω σε αυτό όπως και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα και το XRP και το ADA και το Polkadot αλλά Οκ, okay, και πάλι λοιπόν είναι ένα από τα ε, πολλά υποσχόμενα project έτσι και αλλιώς και έπρεπε δηλαδή ήταν αναμενόμενο ότι θα δώσει κάτι καλό ε, τώρα βέβαια σε αυτό το σημείο με τέτοια ανάπτυξη αναμένεται και μια διόρθωση, οπότε κάντε και σωστές αναλύσεις γιατί έχει φτάσει αρκετά ψηλά. Ε, κάντε λοιπόν και κρίντε αναλόγως. Ε, βλέπουμε τώρα και άλλη, συνεχίζοντας λοιπόν, βλέπουμε και άλλη αποδοχή του bitcoin και βλέπουμε λοιπόν ότι μια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα αυτή τη στιγμή δέχτηκε sponsorship ε, πρόταση και συμφωνία τέλο πάντων με πληρωμή σε bitcoin. Αυτό είναι Πάλι πολύ θετικό γιατί βλέπουμε το, ε, τα κρυπτονομίσματα να ισχυρούν ακόμα παραπάνω στο ποδόσφαιρο και αυτό ξέρει: Μπαίνει μεγαλύτερε διαστάσει, το ακούνε και άλλε ομάδε και αρχίζει και μεγαλώνει. Εδώ και ο Μέση πληρώθηκε σε κρυπτονόμισμα και <laughs> σκεφτείτε μετά τι θα γίνει και με τι υπόλοιπε ομάδε. Το όντιο τώρα λοιπόν το οποίο είχαμε δει, ε, σα είχα πει να το μελετήσετε. Ο λόγο που ανέβηκε αρκετά ήταν λόγω του ότι έκανε συνεργασία με το TikTok. Το TikTok το οποίο α, ε, απαγόρευσε τι διαφημίσει ε, για κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα, αλλά έκανε συνεργασία φυσικά ε, με την πλατφόρμα, με το audience και γι' αυτό είχαμε και την εκτόξευση τη τιμή. Έκανε διόρθωση φυσικά, αλλά και αυτό σαν project που σα είχα πει, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον και σε long term. Θα μπορούσαμε να πούμε καλά, υποσχόμενο. Και να βλέπετε λοιπόν αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη και τι σημαίνει κρυπτονομίσματα και blockchain. Βλέπουμε λοιπόν τώρα Microsoft και Alibaba. Alibaba είναι ο μεγαλύτερο χοντρέμπορα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, Κινέζο. Ε, αυτή τη στιγμή χτίζουν anti piracy system πάνω το Ethereum. Και αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούν φυσικά την τεχνολογία των blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι σιγά σιγά όλη μεγάλη Μπαίνουν πάνε προ την τεχνολογία του blockchain. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, όσο και να το επικρίνουν, όσο και να προσπαθήσουν να. κάποια στιγμή λοιπόν θα το υιοθετήσουν και θα το χρησιμοποιήσουν. Και όταν έχουμε κάτι καινούριο, βα... βασικά συμβαίνει πάντα ένα πράγμα. Υπάρχει λοιπόν πρώτα, περνάει από ένα στάδιο που είναι η κριτική. Και η κριτική συμβαίνει για δύο λόγου ουσιαστικά. Σημαίνει πρώτο, είναι ε, λόγω του ότι μπορεί να απειλούνται. Ε, συμφέροντα και να χάνονται συμφέροντα λοιπόν από κάτι καινούριο που αλλάζει το εφιστάμενο σύστημα ή το άλλο είναι από ε, μη κατανόηση. Και το έχω δει αυτό συνεχώ να συμβαίνει, ακόμα και σε μένα, κάποιε φορέ λοιπόν, όταν μοιράζουμε κάτι καινούριο. Μοιάζουν μια καινούργια ιδέα, έναν τρόπο για να κερδίσει κάποιο παθητικό εισόδημα. Κάπου σε κάποιε γωνίε πάντα κάποιοι γρινιάζουν ή όταν, όταν είναι κάποιο που δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα από αυτό ή χάνουν κάποιο συμφέρον, προσπαθούν να το, επι, το επικρίνουν και να απομακρύνουν κόσμο από το να συμμετέχει σε αυτό ή να του βάζουν σε αμφιβολία. Όπω έγινε και λίγο για το trading bot, δηλαδή σε φάση μην δεν θα γίνεται πλούσιοι με το trading bot κτλ. Δεν είναι για να γίνει κάποιο πλούσιο, είναι να αξιοποιήσει ένα σύστημα, να έχει ένα σύστημα το οποίο σου. Δίνει κέρδο. Και, ε, και για να έχει άποψη για κάτι, θα πρέπει πρώτα να το έχει μελετήσει. Και δυστυχώ αυτοί που δεν είναι πρόθυμοι, ή χάνονται, απειλούνται κάποια συμφέροντα, ή δεν κατανοούν, ή δεν μπορούν, ε, προσπαθούν να το πολεμήσουν αυτό επικρίνοντα έτσι, το καινούριο αλλά αργά ή γρήγορα αυτό περνάει μετά και συνεχίζοντας τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι και το Ethereum έχει, δείχνει bullish αυτή τη στιγμή, διότι έχει πορτοφόλια, άντρε σα λέει εδώ, αλλά εννοεί στα αλήθεια λογαριασμού που έχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 1000 Ethereum είναι, έχουμε 6422 λογαριασμού που έχουν πάνω από 1000 Ethereum το καθένα. Και αυτό λοιπόν είναι new high, είναι το, πώς το λέμε, είναι υψηλότερο από ποτέ από τι 19 Μαου που ήταν λοιπόν το προηγούμενο all time high. Οπότε και αυτό λοιπόν σημαίνει πολλά. Σημαίνει λοιπόν ότι ο κόσμο συσσωρεύει περισσότερα Ethereum και. Και στα υπόλοιπα βέβαια, αλλά και στο Ethereum, μια και μιλάμε τώρα για το Ethereum. Και έχουμε ε, και κάτι πολύ καλό εδώ, πολύ έτσι ενδιαφέρον βασικά. Έχουμε την πρώτη φορά, για πρώτη φορά λοιπόν μια ποσότητα bitcoin, 484 bitcoin, που είναι αξίας 21 εκατομμυρίων και κάτι, ε, να, να έχουν ενεργοποιηθεί και να, να να μεταφέρθηκαν, να έγινε κάποια κίνηση λοιπόν πάνω σε αυτό, για πρώτη φορά μετά από 7,8 χρόνια. Ενδιαφέρον, έτσι. Σκεφτείτε λοιπόν πριν από 7,8 χρόνια για πόσα ε, λεφτά κάποιος απέκτησε 484 bitcoin και τα ενεργοποίησε, τα, τα κάτισε 7,8 χρόνια και πρέπει να είναι ένα από τους πιο, ξέρεις, long term holders αυτούς τους άνθρωπους για να, για να έχει κρατήσει 484 bitcoin για 7,8 χρόνια. Και το καρτανάκι μας συνεχίζει την δυναμική πορεία. είχε μια αύξηση, μια σημαντική αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Ε, τώρα όμως έχουμε κάτι επιπλέον για το καρτάνο. Έχουμε αύξηση των staking addresses 24%. Ε, 150.000 σε διευθύνσεις και διευθύνσεις λοιπόν, σε, σε μερικού μήνε μήνες. Και, και, αυτό λοιπόν είναι πάλι ε, σημαντικό και για το καρτάνο έτσι. Και κάποιο λοιπόν εδώ έφτιαξε και μια εικόνα με το οικοσύστημα του Καντάνο που φαίνεται πολύ ωραία λοιπόν και συνεχώς χτίζεται και το δικό του οικοσύστημα και τώρα με τα smart contracts που θα κάνουν που θα ενεργοποιήσουν στις 12 Σεπτεμβρίου που θα είναι έτοιμα πλέον θα είναι live στην αγορά θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο boost έτσι. Και εκείνη την περίοδο και τις μέρες του, αυ... του Σεπτεμβρίου αναμένεται εκτός από ε, να υπάρχει λοιπόν ένα ένας ενθουσιασμός στην αγορά και κάτι και προς το Καντάνο λίγο παραπάνω. Ε, αναμένεται αυτό, έτσι σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και από ό,τι φαίνεται το developing λοιπόν, αυτού του project συνεχίζεται και δεν σταματάει. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα concept το οποίο θέλουν να κάνουν release ένα stable coin που αν το κάνουν αυτό θα δώσει ακόμα φυσικά μεγαλύτερη αξία στο όλο στο project και έχουν, κάνει, έχουν γίνει ήδη test λοιπόν ε, για αυτό εδώ, το οποίο έχουν, λοιπόν, ε, είναι σε εξέλιξη. Αλλά άμα κάνουν και αυτό, πραγματικά θα δώσουν τη μεγαλύτερη αξία στο όλο πράγμα. Τώρα, όταν έχουμε project σαν το Solana που ανεβαίνει, για παράδειγμα, ή και τα προηγούμε, τις προηγούμενε μέρε το Cardano και τα XRP κτλ., πάντα στην άνοδο κάνουν κάποιε διορθώσει. Βέβαια, υπάρχουν περίοδοι που είναι πολύ bullish και είναι συνεχίζει πολύ επιθετικά προς τα πάνω, αλλά υπάρχουν λοιπόν και σημεία τα οποία σύμφωνα με αυτά που σας έχω δείξει στο βίντεο για το πότε να μπαίνετε και να βγαίνετε από κάποιο κρυπτονόμισμα, στρατηγική εξόδου και εισόδου στα κρυπτονόμισματα, θα πρέπει να δείτε αυτό εδώ το βίντεο για να έχετε κατανόηση και αυτό εδώ αν χρειαστεί την τεχνική ανάλυση για αρχάριο στο πρώτο βίντεο, για να ξέρετε λοιπόν πότε θα κάνετε τέτοιες κινήσεις, διότι αν δούμε λοιπόν το εξή, αυτή τη στιγμή να μια παράδειγμα το bitcoin. Ε, έχουμε λοιπόν την τεχνική ανάλυση εδώ και μπορούμε να δούμε λοιπόν συνήθω okay. συνήθως το day βλέπουμε το πως κινείται η αγορά γενικώ, αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε trading λοιπόν πάμε στην, στο, στη μία ώρα και πιο, ε, και πιο κάτω δηλαδή και σε 15 λεπτά 5 λεπτά κτλ και, τα λοιπά. και βλέπουμε λοιπόν το γράφημα και αν δούμε λοιπόν το εξή σε κάθε σε κάθε κορυφή λοιπόν που έκανε, σε κάθε άνοδο που έκανε, αν κοιτάξουμε ένα ώρα εδώ την ανάλυση, σε κάθε κορυφή λοιπόν που είχε το bitcoin έκανε διόρθωση μετά. Έκανε διόρθωση έτσι. Και σε κάθε τέτοια πτώση που είχαμε λοιπόν το bitcoin, ακόμα και την, ε, και την σημερινή λοιπόν που είχαμε από χθε βράδυ μάλλον, που, που άρχισε, ακόμα και αυτές τις μικρές πτώσεις και οτιδήποτε είναι κάτω από αυτό, μετά βλέπουμε ότι παίρνει άνοδο. Οπότε ανεβαίνει προ τα πάνω. Οπότε λοιπόν αυτέ τι κορυφέ, τη πάνω και τη κάτω, δηλαδή αν δηλαδή, τη δούμε και ανάποδα και αυτήν σαν κορυφή, μπορείτε να τι μελετήσετε και να τι αξιοποιήσετε και να έχετε να κουρεύετε ένα κέρδο. Έτσι, μου αρέσει να το λέω εγώ, να το κουρεύετε ένα κέρδο μεταξύ 2-2,5 έω και 5% τα σε τέτοιε περιπτώσει. Έτσι. Και να εκμεταλλεύεστε λοιπόν κορυφέ, να, να κουρεύετε και κέρδο και να ξαναμπαίνετε σε, μεγα, σε, σε έχει διόρθωση. Λοιπόν, και ενώ πήγαινα να, να, κάνω το βίντεο για το πώ θα συνεχίσει η αγορά, πραγματικά ήταν κάπου εδώ όταν πήγα να ετοιμάσω αυτό το βίντεο. Μέχρι να ετοιμάσω και να χειρίσω το βίντεο, ανέβηκε ήδη στα, στα αυτά που βλέπετε εδώ. Οπότε κάποιε φορέ τυχαίνει όταν πάω να κάνω βίντεο να ανεβαίνει η αγορά. Και θα κάνω περισσότερα βίντεο λοιπόν για να ανεβαίνει η αγορά. Και όσοι Θέλετε καθημερινή ενημέρωση, κάντε σίγουρα τη κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Like αν σα άρεσε το σημερινό βίντεο. Αυτό είχα να σα πω για σήμερα λοιπόν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι αυτό το σημείο και θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά κέρδη.